Έτσι. Κύριε Παπαδάκη, πλησιάζουν οι εκλογές. Η μοίρα του κουκούε ποιο είναι? Τι καλά που τα λέει, αλλά δεν το ψηφίζουμε. Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, μην μου πείτε. Η μοίρα του λαού να εξετάσουμε ποια είναι, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είναι άμεσα συνυφασμένη με την εκλογική αλλά και την πολιτική δύναμη του ΚΚΕ. Από τη σκοπιά ότι το δίλημα που ορθώνεται απέναντι στο λαό είναι αν θα είναι πιο δυνατό το ΚΚΕ ή θα είναι δυνατή η όποια δεδομένα αντιλαϊκή κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Γιατί έχουν κοινό πρόγραμμα το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν κοινό πρόγραμμα την προώθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της εμπλοκής στους υπερρεαλιστικούς πολέμους. Από αυτή τη σκοπιά αυτό είναι το κρίσιμο που θα διακυβεύεται. Κύριε Παπαδάκη, σε ένα επίκαιρο θέμα, εσείς στην ιστορία του μπλόκου στο κόμμα Κασιδιάρη θα συμβάλλετε στη δημόσια συζήτηση ώστε αυτό να γίνει? Υποστηρίζοντας αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία ή αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή θα κατεβάσετε μια ξεχωριστή δική σας πρόταση? Πρέπει να γίνει καταρχάς, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, καταρχήν από τις διαρροές που υπάρχουν για την τροπολογία, για το περιεχόμενό της, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν απαράδεκτες γενικεύσεις μέσα και δημιουργούνται ουρές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για επικίνδυνες επιδιώξεις. Δεν είναι μακριά από αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέτε. Εμείς αυτό που βάζουμε είναι λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτά, επειδή δεν δικαιούμαστε να μιλάμε, ότι υπάρχει μια κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προκλητική και ανιστόρητη εξίσωση του τέρατος του φασισμού με τον κομμουνισμό. Και από αυτή τη σκοπιά, επειδή τα έχουμε ζήσει και στο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή στην Πολωνία διώκεται ένας διαδηλωτής επειδή φόρεσε μπλούζα του Λένιν ή ένας καθηγητής πανεπιστημίου επειδή οργάνωσε μαθήματα μαρξισμού. Πρέπει να γίνει συγκεκριμένη, λέτε, η διατύπωση. Αυτό πρέπει να προσδιοριστεί ο εγκληματικός ναζιστικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής και όλων των παραφυλάδων της και των στελεχών που έχουν καταδικαστεί. Μάλιστα. Αυτό λέτε και εσείς, κύριε Μπάρκα. Εμείς, και ταυτόχρονα να κλείσω ότι σήμερα, πέραν από το ζήτημα. Στην υπόθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας, το κρίσιμο είναι ο λαός να απομονώσει και να καταδικάσει τους ναζιστές και όλες τις εγκληματικές ναζιστικές οργανώσεις. Μάλιστα. Και αυτό είναι το κύριο στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς παντού. Κύριε... Εδώ δεν είναι μόνο ειδικό μπουλετ. Εδώ αφήνει ουρές η συγκεκριμένη τροπολογία για γενικότερες γενικότερες επιδιώξεις. Σε ποια κατεύθυνση? Κοίτα, γιατί εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, ένα κόμμα είναι κοινοβουλευτικό. Να γίνουμε σαφείς. Ότι ένα αριστερό κόμμα μπορεί να αποκλειστεί από την κοινοβουλευτική αυτή ρύθμιση. Δεν μιλάμε στο κενό. Εδώ υπάρχει, για παράδειγμα. Αυτό εννοείται, για να το καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε, επειδή μιλάμε για ποινικές καταδίκες. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο διώκεται με το μισό ποινικό κώδικα φορτωμένο στις πλάτες του στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, επειδή πρωτοστάτησε σε κινητοποίηση ενάντια στους πληστηριασμούς. Στη δημοκρατία που 5,5 ώρα το πρωί μπουκάρει με στα σπίτια αυτό για να πάρει το, το σπίτι. Να αποκλειστεί από τις εκλογές του ΚΚΕ. Όχι, λέω, βάζω τα περί δημοκρατίας και ότι είναι όλα λυμμένα και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή βάζω για το ζήτημα της δημοκρατίας στους χώρους δουλειάς που απολύονται και στελέχη του ΚΚΕ και ο κάθε εργαζόμενος που θα τολμήσει να κοιτάξει, να διαβάσει την ατομική σύμβαση. Να τον διευκολύνουμε, γιατί είναι για αυτή τη δημοκρατία μιλάμε. Επειδή είναι λυμμένα λοιπόν όλα. Λοιπόν, το ΚΚΕ πρωτοστατεί σε αυτό και επειδή έχει μεγάλη εμπειρία 100 χρόνων, γι' αυτό λοιπόν βάζει αυτά τα ζητήματα. Ναι, κύριε Γκιουλέκα. Μήπως πρέπει κάποιος να βρεθούμε να τα συζητήσουν αυτά? Ο κύριος Γκιουλέκας μιλάει για ακρότητες γενικώς και εγκληματικά γενικά. Δεν θέτει ούτε το ζήτημα το εγκληματικό ναζιστικό. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, συγγνώμη κύριε Παπαδάκη. Ο φασισμός, αν είναι κόκκινο ή μπλε, αυτή είναι η εξίσωση λοιπόν. Αυτή είναι η απαράδεκτη εξίσωση του τέρατος του φασισμού. Αυτοί που πάλεψαν και εξολόθρευσαν τον φασισμό με αυτούς που στήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Ο κύριος Γκιουλέκας κάνει ένα συμπληρωματικό. Είναι απαράδεκτο και ανιστόρητο αυτό που λέτε. Που μαζέψτε το. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, κύριε Παπαδάκη. Είναι σαν την κλεψίδρα. Ό,τι λείπει από το λαό, από τα δικαιώματά του, από τους μισθούς του, είναι απ' την άλλη μπάντα, στα κέρδη των ομίλων, στις επιδοτήσεις,
στην προκλητική κερδοφορία. Για παράδειγμα, οι σούπερ μαρκετάδες από το 2016 έχουν 31% αύξηση κερδών. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα κοστολογημένα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι προγράμματα που δεν θέλουν να τα βάλουν με τα κέρδη του κεφαλαίου. Γι' αυτό εμείς λέμε, για παράδειγμα, αύξηση μισθών, συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά των τριετιών, που θα μπορούσε να ήταν 10% 30% αυξήσεις στους μισθούς. Αλλά δεν θέλουν να συγκρουστούν με την πηγή του προβλήματος, τα κέρδη του κεφαλαίου. Γι' αυτό χρειάζεται δυνατό κουκουέ την επόμενη μέρα για ισχυρό λαό.